Γεια χαρά, Unboxer! Σάξι Χαρπάς εδώ σε ένα ακόμη επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Xbox One, τη νέα γενιά οικιακή κονσόλα της Microsoft που σκοπεύει να πάρει μια σημαντική θέση κάτω από την τηλεόραση. Στα χέρια μας, νωρίς για τα δεδομένα της Ελλάδας, έχουμε την Day One ειδική έκδοση της κονσόλας που προσφέρει μερικά έξτρα καλούδια και φυσικά το FIFA 14 της EA Sports. Πάμε απευθείας στο unboxing, μιας και έχω πολλά να σας δείξω. Καταρχάς, οφείλω να ομολογήσω πως στο εικαστικό, στο πακετάρισμα και στην αίσθηση του πρώτου ανοίγματος, η Microsoft κερδίζει κατά κράτος τη Sony. Μαύρα ποιοτικά χαρτιά φιλοξενούν οργανωμένα το εσωτερικό, ενώ αφρολέξ προστατεύουν τα πιο ζωτικά μέρη του πακέτου αγοράς. Όχι ότι όλα αυτά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο τελικό πόρισμα ενός προϊόντος, αλλά έχουν τη σημασία τους. Το πρώτο πράγμα που με καλωσορίζει στο κουτί του Xbox One είναι ένας πάκος με διάφορες σημειώσεις, manuals, ένα αυτοκόλλητο με το logo του Xbox, ένας κωδικός για το Day One Achievement και φυσικά ένα ψηφιακό αντίτυπο του FIFA 14. Αμέσως μετά βρίσκω το καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα, το οποίο είναι βρετανικών προδιαγραφών και το μετασχηματιστή ρεύματος, γνωστός και ως Power Brick. Ο μετασχηματιστής σχεδιαστικά είναι πανομοιότυπος με την κονσόλα και αυτό θα το καταλάβετε σε λιγάκι. Προχωράω και βρίσκω ένα εξαιρετικής ποιότητας και ενισχυμένο HDMI. Και η Microsoft, αν και στα πρώτα χρόνια του έχει καθιερώσει, τα τελευταία Xbox 360 δεν ερχόντουσαν με HDMI καλώδιο. Ευτυχώς, με το Xbox One διόρθωσε αυτό της το λάθος. Στη συνέχεια, συναντώ το ανασχεδιασμένο headset που θα συνδέεται στο χειριστήριο του Xbox One. Οι χρωματισμοί όμορφοι, ενώ η γενικότερη ποιότητα του headset είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει βέβαια να το δούμε ή μάλλον να το ακούσουμε και στην πράξη. Αμέσως μετά, αναμενόμενα, βρίσκω το Xbox One controller που και αυτό κουβαλάει πολλές και σημαντικές βελτιώσεις και προσθήκες. Όπως και στην περίπτωση του DualShock 4, αναμένεται ένα αναλυτικό επεισόδιο τις επόμενες ημέρες, με πλήρη κάλυψη όλων των νέων χαρακτηριστικών του χειριστήριου. Και πάμε τώρα στα δύο μεγαλύτερα αντικείμενα του σημερινού επεισοδίου. Ξεκινάω με το Kinect 2, το οποίο είναι αισθητά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, έχει το δικό του σύστημα ψήξης στο πίσω μέρος, ενώ και αυτό ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Xbox One. Θα υπάρξει και για το Kinect επεισόδιο, οπότε δεν χρονοτριβώ περαιτέρω πάνω σε αυτό. Έφτασε η ώρα του Xbox One. Αρχικά μου έκανε εντύπωση το βάρος του. Το περίμενα πολύ βαρύτερο, αλλά διαψεύστηκα. Σχεδιαστικά, εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει. Γενικότερα μου αρέσουν οι πολλές γωνίες, ο minimal σχεδιασμός και το clean ύφος σε τέτοιες συσκευές. Ναι, δεν μοιάζει με παιχνιδομηχανή, αλλά μην ξεχνάτε πως με το Xbox One η Microsoft θέλει να παραδώσει μια home entertainment πρόταση, που εκτός από το να παίζει παιχνίδια, κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Ως προς αυτό λοιπόν, νομίζω πως οι σχεδιαστές τα κατάφεραν περίφημα. Εφόσον η συσκευή προορίζεται για πολύ ωραία χρήση και με το κακό προϊστορικό υπερθέρμανσης των Xbox 360, το One έχει τους περισσότερους αεραγωγούς που έχω δει σε κονσόλα. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα τεράστιο πάνελ με αεραγωγούς, ενώ το υπόλοιπο μισό καλύπτεται από ένα πανέμορφο glossy φινίρισμα, στην άκρη του οποίου υπάρχει το Xbox logo. Στο μπροστά μέρος, το οποίο και αυτό το μισό καλύπτεται από glossy επιφάνεια, υπάρχει το power button τον αφής που είναι και το μοναδικό φωτιζόμενο σημείο της κονσόλας. Εδώ πέρα υπάρχει επίσης το slot του ολοκένουργιου για το Xbox Blu-ray Drive, το επίσης touch πλήκτρο του Eject και στην προέκταση του nickel σημείου βρίσκω το φυσικής υπόστασης πλήκτρο συγχρονισμού της κονσόλας με το χειριστήριο. Στο αριστερό μέρος και κάτω από το προαναφερθέν πλήκτρο ζει μια μοναχική θύρα USB 3 για την σύνδεση ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου κτλ. Πίσω τώρα, όσον αφορά τη συνδεσμολογία, συναντώ την υποδοχή του ρεύματος, μια έξοδο HDMI, μια θύρα οπτική σύνας για τον ήχο, μια είσοδο HDMI για το χειρισμό τρίτων συσκευών μέσω του Xbox One, δύο επιπλέον USB 3 θύρες, την είσοδο για το Kinect, μια IR θύρα και μια θύρα Ethernet. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι λιγάκι καλύτερα πλαστικά στις μη glossy επιφάνειες. Τόσο το Xbox One όσο και το PlayStation 4 με απογοήτευσαν σε αυτό το τομέα. Σε γενικές γραμμές όμως και στις δύο περιπτώσεις είμαι πολύ ικανοποιημένος τόσο σχεδιαστικά όσο και σαν ποιότητα κατασκευής. Κάπου εδώ όμως σταματάω και σας αφήνω να απολαύσετε το Xbox One. Το Xbox One κυκλοφορεί από την περασμένη Παρασκευή σε 13 χώρες του πλανήτη, στην τιμή των 499 ευρώ. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτές τις χώρες και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανακοίνωση από τη Microsoft για το πότε σκοπεύει να φέρει προς τα μέρη μας την κονσόλα της. Όπως και να έχει, εσείς, τόσο στους Unboxholics όσο και στο προσωπικό μου κανάλι, για το οποίο link σας δίνω στην περιγραφή του βίντεο, θα έχετε πλήρη κάλυψη και για τις δύο κονσόλες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.